Ο Δίος της Αγίας Ενδόξου μεγαλομάρτυρος Βαρβάρας εορτάζει από την Αγία μας Εκκλησία στις 4 του μηνός Δεκεμβρίου. Η Αγία Βαρβάρα γεννήθηκε στην Ηλιούπολη της Φινίκης στη Συρία, γιατί τη μητέρα της δεν έχουμε στοιχεία. Ο πατέρας της όμως είναι γνωστός. Λεγόταν Διόσκορος. Ήταν τοπάρχης, πλούσιος και διέθετε κοσμική δύναμη. Την εποχή εκείνη ήταν συναυτοκράτορας μαζί με τον Διοκλητιανό. Ο τοπάρχης Διόσκορος είχε μία μοναχοκόρη, τη Βαρβάρα, προς την οποία έτρεφε απεριόριστη αγάπη και σε αυτήν είχε στηρίξει πολλές ελπίδες. Όταν η Βαρβάρα έφτασε σε ηλικία γάμου, παρουσιάστηκαν πολλοί υποψήφιοι γαμπροί και από τους εξέχοντες άρχοντες και από τους μεγιστάνες και από τους λοιπούς επιφανείς άνδρες της Ηλιούπολης. Όλα όμως αυτά τα προξενιά η Βαρβάρα τα έδιωχνε, πράγμα που ο πατέρας της δεν το έβλεπε με καλό μάτι. Ήταν γι' αυτόν αδικαιολόγητη η αιμονή της κόρης του να μην θέλει διακεκριμένους γαμπρούς που τη ζητούσαν σε γάμο. Υπέθεσε όμως πως ήταν μία νεανική ιδιοτροπία και είχε την ελπίδα ότι αργότερα θα υποχωρούσε και θα δεχόταν να παντρευτεί. Εν τω μεταξύ όσο μεγάλωνε, μεγάλωνε αφάνταστα και η ομορφιά της και την έκανε περιλάλητη και περιμάχητη. Όσο περνούσε ο καιρός, ο Διόσκουρος γέμιζε πιο πολύ από ποικίλου φόβους και φαίνεται ότι ο μεγαλύτερος φόβος του ήταν να μην ασπαστεί η βαρβάρα το χριστιανισμό. Γι' αυτό λοιπόν και την περιόρισε για να μην την βλέπει κανείς, ούτε και να την συναναστρέφεται μόνο οι πυρέτε και οι πυρέτριε πιστοί σε αυτόν θα την συνόδευαν. Την περιόρισε τόσο πολύ που έφτιαξε έναν μεγάλο πύργο και την έκλεισε εκεί μέσα. Σε λίγο καιρό ήλπιζε πως θα αλλάξει γνώμη και θα συνεργαστεί μαζί του. Ενώ κατέβαινε από το διαμέρισμα της χώρη του, πέρασε από το λουτρό που είχε αναθέσει σε τεχνίτες να κατασκευάσουν και έδωσε άδεια να επισπεύσουν την ολοκλήρωσή του. Ο ίδιος έπειτα αναχώρησε από την Ηλιούπολη για κάποια μακρινή περιοχή στα πλαίσια των καθηκόντων του ως το Πάρχης. Κατά τη διάρκεια της απουσίας του Διοσκούρου, η Βαρβάρα πήγε να δει την πρόοδο των εργασιών στην κατασκευή του Λουτρού. Είδε ότι το Λουτρό θα φωτιζόταν από δύο παράθυρα και ρώτησε τους τεχνίτες γιατί δεν προσέθεσαν και ένα τρίτο, ώστε και πιο ωραίο να είναι το Λουτρό, και πιο πλούσιος ο φωτισμός του. Της απάντησαν ότι αυτή ήταν εντολή του πατέρα της. Εκείνη τους ζήτησε να προσθέσουν στο λουτρό και τρίτο παράθυρο. Στον δισταγμό των εργατών, από φόβο να μην παρακούσουν την προσταγή του πατέρα της, η μακαρία Βαρβάρα, δείχνοντα ενωμένα τα τρία από τα δάχτυλα του χεριού της, είπε «Να φτιάξετε και ένα τρίτο παράθυρο. Αν δυσανασχετήσει ο πατέρας μου, θα είμαι εγώ υπεύθυνη απέναντί του. Οι τεχνίτε λοιπόν υποχώρησαν και κατασκεύασαν και τρίτο παράθυρο στο λουτρό. Όταν ολοκληρώθηκαν οι εργασίε και το λουτρό ήταν έτοιμο, πήγε η Αγία Βαρβάρα, στάθηκε κοντά στη δεξαμενή, κοίταξε προ την Ανατολή και με το δάχτυλό τη χάραξε στο μάρμαρο το σημείο του Τιμίου Σταυρού. Λίγο καιρό μετά επέστρεψε και ο πατέρας της Διόσκορος. Όπως ήταν φυσικό, επιθεώρησε το σπίτι του, τον πύργο και τον νέο λουτρό, ζητώντας τις εξηγήσει για το λόγο ότι υπήρχαν τρία παράθυρα, του απάντησε η Αγία Βαρβάρα ότι τα τρία παράθυρα διαφέρουν από τα δύο, αφού τα τρία παράθυρα φωτίζουν κάθε άνθρωπο που έρχεται στον κόσμο, υπονοώντας έτσι τα τρία πρόσωπα της Αγίας Τριάδος. Στην εύλογη ερώτηση του πατέρα της για το νόημα αυτής της φράσης, η κόρη του απάντησε «Πρόσεξε πατέρα μου και θα καταλάβεις αυτό που σου είπα. Πατήρ Υιός και Άγιο Πνεύμα, από το φως αυτών των τριών φωτίζεται και λάμπει όλη η κτήση». Και λέγοντας αυτά ένωσε τα τρία δάχτυλα του δεξιού χεριού της και έκανε το σημείο του σταυρού. Απροσδόκητη αυτή η ομολογία της πίστεως και δεν ήταν δυνατόν να γίνει ανεκτή από τον ειδωλολάτρη πατέρα της. Ο πατέρας της γέμισε από οργή και μεγάλο θυμό και ξεχνώντας ότι είναι πατέρας έκανε στην άκρη την αγάπη που είχε για την κόρη του και ξαφνικά έσπευσε να γίνει τύρανος και φωνιάς. Τράβηξε από το θικάρι το ξύφο του και μανιασμένος όρμησε να θανατώσει την ίδια την κόρη του. Η Βαρβάρα υψώνοντας χέρια, μάτια και διάνοια προς τον ουρανό, ζήτησε τη βοήθεια του Χριστού. Όταν ο μανιασμένος πατέρας της, κρατώντας το ξύφο κυνηγούσε την κόρη του με φωνική διάθεση, μία μεγάλη πέτρα άνοιξε, δέχθηκε μέσα της την Αγία και την διέσωσε από τα εμοχαρή χέρια του τυράννου πατέρα της. Κι έτσι η Αγία Βαρβάρα γλίτωσε και ανέβηκε πάρα πολύ ψηλά στα βουνά για να σωθεί. Καθώς ο Διόσκορος, Συνέχιζε τις προσπάθειές του, ψάχνοντας στο βουνό για την κόρη του, συνάντησε δύο βοσκούς. Ζήτησε να μάθει από αυτούς αν γνώριζαν κάτι, αν είδαν μία όμορφη νέα που κρύβεται. Ο ένας από τους βοσκούς αν και ήξερε, επειδή ήταν φιλάνθρωπος και κατάλαβε, βλέποντας το μανιασμένο δυόσκορο, προσποιήθηκε ότι δεν ξέρει τίποτε. Ο άλλος όμως, επειδή ήταν κακός άνθρωπος, έδειξε με το δάχτυλό του στον Διόσκορο το μονοπάτι που οδηγούσε στο σημείο όπου κρυβόταν η Αγία. Ο Διόσκορος και οι άντρες του δεν άργησαν να βρουν και να συλλάβουν τη Βαρβάρα. Εκεί επάνω στο βουνό τη χτύπησε χωρίς έλεος καταπληγώνοντας το σώμα της. Ύστερα την άρπαξε από τα μαλλιά και την τράβηξε με τη βία. Την οδήγησε σε ένα μικρό σπίτι, ασφάλισε με ειδικέ κλειδαριές τις πόρτες και τα παράθυρα και εγκατέστησε απ' έξω φρουρούς στους οποίους έδωσε εντολές να την προσέχουν ώστε να μην την επισκεφθεί κανείς και να μην τους ξεφύγει. Ύστερα πήγε, πήρε την κόρη του τη βαρβάρα και την παρέδωσε στον ηγεμόνα Μαρκιανό και τον διέταξε να εφαρμόσει κατά γράμμα τις διαταγές των αυτοκρατόρων της Ρώμης σε βάρος των διοκομένων χριστιανών. Ο Μαρκιανός έδωσε εντολή να εμφανιστεί ενώπιον του η Βαρβάρα για να δικαστεί. Όταν την είδε εντυπωσιάστηκε, όχι μόνο από την ανυπέρβλητη σωματική ομορφιά της, αλλά και από το κόσμιο ήθος και τη σεμνότητά της. Προς στιγμήν λυσμόνισε την δέσμευσή του απέναντι στον τοπάρχη Διόσκορο, δεν ήθελε να την τιμωρήσει, αλλά ήθελε να εκφράσει και τον θαυμασμό του. Γι' αυτό λοιπόν και ξεκίνησε να της λέει λόγια γεμάτα από φαινομενική φιλανθρωπία όπως τα διασώζει ο συναξαριστής. «Βαρβάρα, λυπήσου τον εαυτό σου. Πρόσφερε μαζί μας θυσία στους θεούς. Ενδιαφέρομαι για το καλό σου και δεν θα ήθελα να σε υποβάλω σε βασανιστήρια. Σκέψου την εξαίσια ομορφιά σου. Αν όμως δεν πισθείς με την θέλησή σου, θα με υποχρεώσεις να σου φερθώ με τρόπο που κατά βάθος δεν επιθυμώ. Στο άκουσμα της πρότασης για προσφορά θυσίας στους ειδωλολατρικούς θεούς, η Αγία απάντησε με θάρρος. «Θυσία ενέσεως προσφέρω μόνο στον Θεό μου, ο οποίος είναι ο δημιουργός του ουρανού και της γης και όλων όσα υπάρχουν σε αυτά. Όσο για τους ψεύτικους και ανύπαρκτους θεούς σου, ο προφήτης Δαβίδ, φωτισμένος από το Άγιο Πνεύμα, είπε πριν από αιώνες, τα είδωλα των εθνών είναι ασήμι και χρυσάφι, κατασκευασμένα από χέρια ανθρώπων. Και όλοι οι θεοί των ειδωλολατρικών εθνών είναι δαιμόνια, ανύπαρκτοι, πλάσματα της φαντασίας και επινόηση του διαβόλου. Κι εγώ, άρχοντά μου, συμφωνώ με αυτά που είπε ο Δαβίδ, ομολογώ μάλιστα ότι η ελπίδα που στηρίζεται σε ψεύτικους και ανύπαρκτους θεούς σας είναι κενή και μάταιη. Όπως ήταν φυσικό, η διακήρυξη αυτή της πίστεως εκ μέρου της Αγίας Βαρβάρας εξόργησε τον φαινομενικά φιλάνθρωπο ως εκείνη τη στιγμή Μαρκιανό, ο οποίος πέταξε το προσωπείο της επιοίκειας και πρόσταξε να δέσουν την Βαρβάρα και να την μαστιγώσουν αλίπητα με βούνευρα, με τα νεύρα από τα βόδια. Για να επιτείνει μάλιστα τους πόνους στο καταπληγωμένο σώμα της, διέταξε να τρίβουν τις πληγές με χοντρά τρίχινα υφάσματα και ενώ ανελέητα και απάνθρωπα βασανιζόταν η καλυπάρθενος Μάρτης, το αίμα που ανέβλιζε από το καταπληγωμένο σώμα της πορφύρωσε όλο το έδαφος κάτω και γύρω από αυτό. Ο ηγεμόνας Μαρκιανός δεν αρκέστηκε στην απάνθρωπη μαστίγωση, ήθελε να σκεφτεί και άλλους βασανισμούς στους οποίους θα την υπέβαλε. Γι' αυτό λοιπόν την έκλεισε και πάλι στη φυλακή. Στη φυλακή η Βαρβάρα προσευχόταν στον Κύριο και Θεό της, όταν ξαφνικά ένα ουράνιο και λαμπρό φως την περιέλαμψε και της εμφανίστηκε ο Κύριος Ιησούς Χριστός τη έδωσε θάρρος και την προέτρεψε να μην φοβάται οτιδήποτε προέρχεται από τους ανθρώπους, όσο κακό και φοβερό αν είναι. Τη είπε επίσης ότι εκείνος θα είναι μαζί της και θα νιώθει ασφαλής κάτω από τις πτέρυγες της προστασίας του. Προτού ακόμη τελειώσει ο Χριστός αυτά που της έλεγε, το θαύμα είχε συντελεστεί. Οι πληγές της μάρτυρος είχαν κλείσει. Δεν φαινόταν στο αγιασμένο σώμα της ούτε τα ίχνη τους, ενώ άφατη χαρά, αγαλίαση και ευρωσύνη την πλημμύρισε. <Κοίλιο>

Μία γυναίκα πιστή και εκείνη στο Θεό η οποία ως φίλη συναναστρεφόταν τη Βαρβάρα και βρισκόταν μαζί της στην φυλακή όταν είδε το πόσο θαυματουργικά εξαφανίστηκαν και επουλώθηκαν οι πληγές της όχι μόνο δόξασε τον Κύριο αλλά ενισχύθηκε ακόμη περισσότερο στην πίστη και ένιωσε έτοιμη να δεχθεί και η ίδια αν χρειαστεί μαστιγώσεις και το μαρτύριο για χάρη του σωτήρα και λυτρωτή τη. Ο ηγεμόνας Μαρκιανός έδωσε και πάλι εντολή να οδηγήσουν ενώπιόν του τη Βαρβάρα. Καθισμένος στην έδρα του δικαστηρίου, ενώ επίσημη και πλήθος λαού τον περιέβαλαν, ήταν έτοιμος και αποφασισμένος να κλείσει το θέαμα. Όταν εμφανίστηκε η Αγία Μάρτης, έκπληξη και δέος κατέλαβε τους παρευρισκομένους καθώς την αντίκρισαν. Στο σώμα της δεν διέκριναν ούτε μία πληγή. Οι πληγές από την μαστίγωση είχαν τελείως επουλωθεί και ενώ θα περίμενε κανείς να παραδεχθούν την θαυματουργική επέμβαση του Θεού των χριστιανών, ο Μαρκιανός, τυφλωμένος από ειδωλολατρικό πάθος, χωρίς σύγχνος λογικής, είπε στην Αγία Βαρβάρα «Βλέπεις πώς σε προσέχουν οι θεοί μας και σε θεράπευσαν φροντίζοντας τις πληγές σου» για να πάρει αμέσως την γεμάτη παρησία απάντηση από την Αγία «Πώς θα μπορούσαν Μαρκιανέ να κάνουν κάτι παρόμοιο οι θεοί σου, αφού είναι τυφλοί όπως και εσύ» και για να φτιαχτούν έχουν ανάγκη από ανθρώπινα χέρια. Οι θεοί σου είναι δαίμονες. Μάθε όμως ότι αυτός που με θεράπευσε είναι ο Ιησούς Χριστός, ο Υιός του Θεού του Ζώντος, τον οποίον δυστυχώς εσύ δεν μπορείς να τον δεις, διότι βαθύ σκοτάδια σέβειας έχει καλύψει τα μάτια της ψυχής σου. Ο Μαρκιανός έγινε έξω φρενών. Η οργή του έφτασε στο αποκορύφωμα». Τίποτα πλέον δεν μπορούσε να τον συγκρατήσει, έτσι έδωσε εντολή στους δίμιους να εφαρμόσουν και να εκτελέσουν πιο σκληρά και ανελαίητα βασανιστήρια στην μάρτυρα του Χριστού Βαρβάρα και εκείνοι επιδόθηκαν στο έργο τους με ιδιαίτερο ζήλο. Με σιδερένια νύχια, οι χειράγρες όπως λέγονται, ξέσκιζαν τα πλευρά της» και στα ξεσκισμένα σημεία έφεραν λαμπάδες αναμένες για να αυξήσουν τους πόνους της και χτυπούσαν με σφυρί την κεφαλή της. Βλέποντας οι φίλοι της Βαρβάρας, οι Ιουλιανοί, τα ανίποτα μαρτύρια που έκαναν στη Βαρβάρα και μη μπορώντα να κάνει κάτι άλλο, προσευχόταν μυστικά στον Κύριο, ενώ από τα μάτια της έτρεχαν δάκρυα συμπόνιας και συμπαράστασης. Το γεγονός έπεσε στην αντίληψη του ηγεμόνα που θέλησε αμέσως να μάθει τον λόγο για τον οποίο η Ιουλιανή έδειγνε τόση συμπάθεια προς την Αγία Βαρβάρα. Μόλις πληροφορήθηκε από την ομολογία της ότι και η ίδια η Ιουλιανή είναι χριστιανή, διέταξε να συλληφθεί αμέσως και να τιμωρηθεί ανάλογα. Οι δήμοι λοιπόν την κρέμασαν σε ξύλο και ξέσκησαν και αυτής τα πλευρά με σιδερένια νύχια όπως είχαν πράξει και με την Αγία Βαρβάρα και η Ιουλιανή υψώνοντα ψυχή και βλέμμα στον ουρανό είπε αυτά τα λόγια «Καρδιογνώστη Θεέ μου, εσύ γνωρίζεις πως εγώ ποθώντας σε και από την αγάπη προς τον νόμο σου προσέφερα σε σένα τον εαυτό μου και νιώθω απόλυτη εξάρτηση από την δύναμή σου. Μην μας εγκαταλείπεις λοιπόν αλλά βοήθησέ μας γιατί είσαι ελεήμων ενίσχυσέ μας να φτάσουμε και οι δυο μας στο τέρμα του δρόμου. Αυτά τα λόγια έλεγε η καλήνυγη αθλήτρια του Χριστού, γιατί γνώριζε ότι το μεν πνεύμα πρόθυμον η δε σάρξ ασθενής και παρακαλούσε τον Κύριο, τον Θεό της, για τον οποίο υπέμεινε φρικτά μαρτύρια, να την ενισχύσει ώστε να ξεπεράσει την ασθένεια της ανθρωπίνης φύσεως. Ο τύρανος Μαρκιανός, προσπαθώντας να εξουδετερώσει την πρωτοφανή ανδρεία των δύο γυναικών Βαρβάρας και Ιουλιανής, σκέφτηκε μια ακόμη και πιο αποτρόπεη πράξη. Έδωσε εντολή να κόψουν τους μαστούς και των δύο γυναικών. Γνωρίζω ότι και μόνο στο άκουσμα αυτού του βασανιστηρίου σας έπιασε ήλιγκος, αναφέρει ο Άγιος Σιμεών ο μεταφραστής ο συγγραφέας του συναξαριστού της Αγίας Βαρβάρας και δεν έχει άδικο ο Άγιος Σιμεών διότι αν σκεφτεί κανείς την ψυχική και σωματική οδύνη που θα ένιωσαν οι δύο αγνές μάρτυρες είναι λογικό να τον καταλάβει ήλιγκος. Όμως ήταν τόσο μεγάλη η πίστη, η αγάπη και η αφοσίωσή τους στον ουράνιο νυμφίο που δυνάμωσε την θέληση και την ψυχή τους η οποία δεν έπαυσε ποτέ να είναι υψωμένη στον Κύριο, ζητώντας την βοήθειά Του. Μην αποστρέψεις από μας Χριστέ μου το πρόσωπό Σου και μην απομακρύνεις το Άγιο Πνεύμα Σου. Δώσε μας τη μεγάλη χαρά της σωτηρίας που προέρχεται από Σένα και ενίσχυσέ μας με δύναμη θελήσεως, ώστε η πίστη και η αφοσίωσή μας προς Εσένα να μείνει ακλόνητη. Βλέποντας ο αδίστακτος ηγεμόνας την αποφασιστικότητα των δύο μαρτύρων και την κοινή θέληση και καρτερία, σκέφτηκε κάτι διαφορετικό. Έδωσε εντολή να μην τις αφήσουν πλέον μαζί, αλλά την Ιουλιανή να την οδηγήσουν στην φυλακή και τη Βαρβάρα να την απογυμνώσουν και να την περιφέρουν στους δρόμους της πόλεως για να την διαπομπεύσει και στο τέλος ξανά να την χτυπήσουν με τα μαστίγια. Ενώ λοιπόν τη διαπόμπευαν τη βαρβάρα στους δρόμους και την ηρωνευόντουσαν οι ειδωλολάτρες, εκείνη προσευχόταν στο Χριστό με πίστη. «Παντοδύναμε βασιλεύ, εσύ που περιβάλλεις τον ουρανό με τα σύννεφα και καλύπτεις την γη με την ομίχλη, εσύ σκέπασε κατά την δική μου γύμνωση και κάνε ώστε τα μέλη του σώματός μου να μην είναι ορατά από τους ασεβείς. Κάνε ώστε η δούλη σου, Κύριε, να μην γίνει αντικείμενο χλεβασμού εκ μέρους εκείνων που στέκονται γύρω της. Ο δε Κύριος, ο ταχής εις το ακούσε, δέχθηκε τη θερμή προσευχή της Αγίας Βαρβάρας και αφενός πλημμύρισε την καρδιά της με ουράνιο θάρρος, χαρά και παρηγορία, αφετέρου κατέβηκε άγγελος Κυρίου και την κάλυψε με μια αόρατη ενδυμασία έτσι που οι ασεβής ιδολολάτρες να μην αντικρίσουν την γυμνότητα του σώματός της. Ενίστε αυτόν επί τι δυναστείας αυτού. Ενίστε αυτόν κατά το πλήθος της μεγαλοσύνης αυτού της γεϊρας τρυφής την απολαύση. το ξύφυγαρ την κόρον τμηθείσαν. Σύν Και πρέπει Όταν λοιπόν τελείωσε η περιφορά στους δρόμους της πόλης, οδηγήθηκε η Μάρτης εκ νέου στον ηγεμόνα Μαρκιανό. Εκείνος συνειδητοποίησε πλέον ότι ούτε με κολακίες, ούτε με σκληρά βασανιστήρια ήταν δυνατό να πισθούν οι δύο πιστές νέες, Βαρβάρα και Ιουλιανή και να αρνηθούν τον ημφίο τους Χριστό και να θυσιάσουν στους ψεύτικους θεούς των ειδόλων. Προκειμένου λοιπόν να μην χάνει το κύρος του μπροστά στα μάτια των αξιωματούχων και του λαού, λόγω του ότι δεν μπορούσε να καταβάλει το γενναίο φρόνημα των δύο παρθένων, έλαβε την τελική απόφαση. Καταδίκασε σε θάνατο την Βαρβάρα και την Ιουλιανή με αποκεφαλισμό διαξήφους. Ο πατέρας της Αγίας Βαρβάρας, ο ιδωλολάτρης Διόσκουρος, ήταν παρόν σε όλη τη διαδικασία της δίκης και ήταν και παρόν και στα φρικτά βασανιστήρια. Ο κακούργος δεν έδειξε ούτε ίχνος συμπόνιας καθώς παρακολουθούσε την σωματική οδύνη της μονάκριβης θυγατέρας του. Η καρδιά του είχε πορωθεί από το φανατισμό σε τέτοιο βαθμό που όχι μόνο χαιρόταν για τα βασανιστήρια εναντίον της κόρης του αλλά έδειχνε ιδιαίτερα ικανοποιημένος με την θανατική ποινή και μάλιστα ανέλαβε ο ίδιος να εκτελέσει την κόρη του. Ήθελε με αυτόν τον τρόπο ο ταλέπορος να δείξει ανδρεία και δύναμη ψυχής και έτσι μόλις ανακοινώθηκε επίσημα η απόφαση του ηγεμόνα πήρε την κόρη του για να την αποκεφαλίσει με τα χέρια του, όπως αναφέρει ο Άγιος Σιμεών ο μεταφραστής που έγραψε τον βίο της Αγίας. Καθώς ο Διόσκορος οδηγούσε την χώρη του μαζί με την Ιουλιανή έξω από την πόλη προς το βουνό, όπου θα ακολουθούσε ο αποτεφαλισμός τους, η Αγία Βαρβάρα, έχοντας πλέον την βεβαιότητα ότι πλησιάζει το επίγειο τέλος της, πρόλαβε να κάνει την ίστατη αυτή στιγμή μία ακόμα θερμή προσευχή στον Κύριο και Θεό της, λέγοντας με θέρνη ψυχής «Αν Θεέ, εσύ που άπλωσες τον ουρανό σαν θολωτή στέγη και στερέωσες την υγεία επάνω στα νερά, εσύ που διατάζεις τα σύννεφα να ρίχνουν βροχή και έστησες ψηλά τον ήλιο για να φωτίζει τα πάντα, εσύ που όλα αυτά τα αγαθά τα δίνεις σε δικαίους και αδίκους, σε αγαθούς και πονηρούς, εσύ και τώρα βασιλεύ, άκουσε την προσευχή μου και αξίωσε να μην αγγίξει καμία λιμώδης ασθένεια. Όποιον στο σπίτι του μνημονεύει το όνομά σου και τα μαρτύριά μου για την δόξα τη δική σου, ούτε να τον βρει κάτι άλλο από όσα μπορούν να φέρουν στα σώματα των ανθρώπων βλάβη και πόνο, διότι εσύ Κύριε ξέρεις ότι εμείς είμαστε σάρκα και αίμα, έργο των χειρών σου» και τιμημένη με την δική σου εικόνα, έχοντας την δυνατότητα να ομοιωθούμε και να μοιάσουμε με εσένα. Καθώς η Αγία ολοκλήρωσε την θερμή προσευχή της, φωνή εξ ουρανού ακούστηκε που καλούσε την ίδια και την σύναθλή της, την Ιουλιανή προς τα ουράνια, ενώ την βεβαίωνε πως τα αιτήματά της θα εκπληρωθούν όλα. Όταν άκουσε αυτήν την ουράνια επιβεβαίωση, η Αγία Βαρβάρα με περισσότερο θάρρος συνέχισε αγαλωμένο ποδή την πορεία της, ώστε να φτάσει το δυνατόν γρηγορότερα στον τόπο της θυσίας της. Πράγματι, σε λίγο ήρθαν στο προκαθορισμένο σημείο και εκεί η μεν καλή Νικοσμάρτης Βαρβάρα, αφού έσκυψε με καρτερία το κεφάλι της, δέχθηκε την τελείωση από τα πατρικά χέρια δια του ξύφους και κατά παράδοξο τρόπο αναφάνηκε καλός καρπός από σάπιο δένδρο, η δε Ιουλιανή υπέστη τον ίδιο μαρτυρικό θάνατο από κεφαλισμό διαξύφους από κάποιον στρατιώτη και συναριθμήθηκαν και οι δύο στο περικείμενον ημίν νέφος των Αγίων Μαρτύρων. Όμως η Θεία Δίκη δεν καθυστέρησε καθόλου να αποδώσει δικαιοσύνη. Ενώ ο Πατροκτόνος κατέβαινε με την συνοδεία των στρατιωτών από το βουνό, χτυπήθηκε από κεραυνό και μπήκε τέρμα όχι μόνο στην παρούσα ζωή αλλά και στην μέλουσα ζωή, της οποίας έχασε την απόλαυση. Λέγεται μάλιστα ότι η λάμψη και ο κρότος αυτού του κεραυνού έφτασαν μέχρι και τον ηγεμόνα Μαρκιανό ως προειδοποίηση για το άσβεστο και αιώνιο πυρ το οποίο περίμενε και αυτόν. Τα σώματα των Αγίων Μαρτύρων, Βαρβάρας και Ιουλιανής, τα παρέλαβε ένας ευσεβής χριστιανός, ο Ουαλεντίνος. Αφού τα τίμησε δεόντος, τα ενταφίασε στην τοποθεσία Γελασσός, δώδεκα μίλια έξω από την Ηλιούπολη. Επί σειράν ετών, οι τάφοι των δύο μαρτύρων αποτελούσαν νόσον Ιαμά ψυχών αγαλίαμα, ανδρών φιλοθέων, πολυέραστον εντρίφημα. Αγαπητοί μου χριστιανοί, μας λέει ο Άγιος Ιωάννης ο Χριστόστομος ότι «Τιμή μάρτυρος, μίμησης μάρτυρος». Δηλαδή δεν υπάρχει καλύτερος τρόπος για να τιμήσουμε έναν Άγιο, έναν μάρτυρα από το να τον μιμηθούμε με τη ζωή μας. Καλούμαστε λοιπόν όλοι εμείς να μιμηθούμε τους Αγίους Μάρτυρες, τους Οσίους και γενικά όλους τους Αγίους. Καλούμαστε να μιμηθούμε το Χριστό. Οι Άγιοι μιμήθηκαν το Χριστό και η βίοι των Αγίων, όπως έχουμε πει πάρα πολλές φορές, είναι το Ευαγγέλιο εφαρμοσμένο στην πράξη. Καλούμαστε όλοι μας να δείξουμε καρτερία, να δείξουμε υπομονή στις θλίψεις, και να ακολουθήσουμε την σταυρική πορεία που χάραξε ο Χριστός, φορτωμένοι και εμείς ο καθένας τον προσωπικό του σταυρό, αγόγγιστα με μακροθυμία και πίστη στον Κύριο. Να έχουμε την ευχή της Αγίας Βαρβάρας και της Αγίας Ιουλιανής, που εορτάζουν και οι δύο μαζί στις 4 του μηνός Δεκεμβρίου, να μας δίνουν και μας δύναμη και καρτερικότητα για να μπορούμε να αντέχουμε ο καθένας τις δυσκολίες και τα βάσανα αυτού του κόσμου, να έχουμε την ευχή τους, να είστε όλοι και όλες καλά, ο Θεός να σας ευλογεί και να σας αγιάζει πάντοτε.